Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέτε και τις απώλειες, φυσικά θα υπάρχουν και απώλειες, φυσικά θα υπάρχουν και άμαχοι, αλλά από εκεί και πέρα πλέον υπάρχει και το διεθνές ποινικό δίκαιο, το οποίο στοχοποιεί αυτούς οι οποίοι κάνουν εγκλήματα πολέμου. Αυτό όμως δεσμεύει μόνο το Ισραήλ, γιατί η Χαμάς δεν φαίνεται καθόλου να το λαμβάνει υπόψη της. Ναι, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η Χαμάς είναι τουλάχιστον από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, από τις 2 Φεβρουαρίου του 2022, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση. Συνεπώς, για τη Δύση η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και αυτό ήταν το θέμα της Συνόδου Ειρήνης που έγινε στην Αίγυπτο, το ότι τα αραβικά κράτη δεν συμφωνούν με το θέμα αυτό. Αυτή ήταν η διαφορά που δεν ήρθαμε σε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση στη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο.